κοντά στη θάλασσα και στα αλίπεδα, δηλαδή και στην Αμμουδιά και στα αλίπεδα, και το λένε λιμόνι Μογενηφόρο, που είναι θηλυκό της Ελλάδας. Έχουμε κάποια προστόμη και κάποια βουρλοειδή, να το πω έτσι, να το πω με απλά. Μιλοειδή. Αβουρλοειδή. Γιούγκου, ολοσχοέν, σε πάση περιπτώσει κάποια τέτοια είδη που βγαίνουν πάλι σε αλίπεδα, δηλαδή αγαπάνε τις παραθαλάσσιες περιοχές. Αυτό είναι το κρινάκι της θάλασσας που νομίζω θα το λατρέψουν οι τουρίστες και όλα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι ένα φρύγανο που βγαίνει κοντά στη θάλασσα, η τσενταουρέα σπινόζα. Σπινόζα σημαίνει αγκαθωτή, το βλέπετε, είναι στο αγκάθι. Και αυτό είναι πάλι το αρθρόγνωμο μακροστάχιου. Αυτό βγαίνει... Μακροστάχιου. Ναι, γιατί έχει μακρύ στάχι. Γιατί το λένε μακροστάχιου. Α, μου θύμισε σαν αστερίξ. Λατινικό. Ναι. Λοιπόν, το οποίο και αυτό βγαίνει στα αλίπεδα και το οποίο τρώγεται. Αχα. Και αυτό πάλι είναι όταν λέτε αλίπεδα, τι εννοείτε? Αλίπεδα είναι παιδινές εκτάσεις, οι οποίες είναι δίπλα στη θάλασσα και κατακλείζονται περιοδικά με από αλμυρό νερό. Οπότε όλο το χρόνο εκρατάνε υγρασία. Μάλιστα. Άρα εκεί φυτρώνουν ήδη, αναπτύσσονται ήδη τα οποία αγαπούν το θαλασσινό νερό. Και είναι πολύ, έχουν πολύ χαρακτηριστική δηλαδή. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα σε αυτό το λίγο χώρο, πόσα είδη είναι? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έχουμε αφήσει χώρο εδώ να βάλουμε και κρύταμο. Δηλαδή κάπου 10, 10. 9 είναι τώρα αυτή. Και ακόμα ένα τα κρύταμα. Α, με τη λιγαριά 10. 10. Θα πούνε και τα κρύταμα, θα πούνε και τα κρύταμα. Γιατί αυτό το παρτέρι που ελπίζω να το κατασκευάσει ο Δήμος, να το ανακατασκευάσει την άκρη του, θα πρέπει να έρθει κανονικά μέχρι εδώ. Να έρθει ως εδώ. Ναι, οπότε θα έχουμε περιθώριο να φυτέψουμε και άλλα πράγματα. Σωστά. Λοιπόν, λοιπόν, δεν θέλω να, απλά λίγο εκεί να τα κομμάτια πες μου, λίγο έτσι να έχω πάρω μια ιδέα. Βάζουμε αρωματικά φρυγανό ήδη, να το πω έτσι. Προς εκείνη τη μεριά βάζουμε πόδι ήδη, επειδή έχει και λίγο σκιά, ώστε να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο, να χαλάσουν όσο γίνεται αργότερα. Αυτό το οίκημα που είναι εκεί σας χαλάτε λίγο την συνέχεια του χώρου. Δεν πειράζει. Αυτό εδώ. Ο κόσμος. Δεν χάλασε. Είναι απαραίτητο όμως. Για την αποδικούλα. Κοιτάζω να βάλουμε μπροστά αυτά τα είδη που βάζουμε. Α πούμε, είναι ανάρθικα στο πίσω μέρος. Για να κόψει την εικόνα. Είναι ψηλό. Ναι. Οπότε... Γιατί αποδικούλα θα είχατε εδώ. Εδώ. Τώρα αυτό ναι. Είναι αγγλιοστά. Κάτι. Είναι. Ρόλο, ναι. Κάτι. Παλιά έπεσε το άλλο ρόλο. Δεν γίνεται εδώ να το χαλάσουμε αυτό. Λοιπόν, καλά. Αυτή τη λογική έχουν και επειδή αυτά τα δέντρα θα αναπτυχθούν στην πορεία, γενικότερα θέλουμε να έχει έτσι όσο γίνεται σκιά και να βάζουμε τέτοια είδη για να κρατάει Ειρήνη, και περισσότερο. Έχουν εντύπωση ότι επειδή βλέπω πολλές φορές το Δήμο και άλλες υπηρεσίες να κάνουν δεντροφύτευση, ό,τι να είναι, όπου να είναι, χρειάζεται η δική σου, νομίζω ότι πρέπει να σε πάρουμε σύμβουλο. Ναι. Αν ήμουν τώρα δήμαρχος, θα το πρότεινα. Προλάβαινε. Δεν μου λες, βρήκες. Άλλωστε, τόσους